Ονειρούπολη 2015-2016, ζούμε το παραμύθι και παραμύθι χωρίς βασιλιάδες γίνεται. Δίπλα μου λοιπόν, οι Kings. Ποιοι είναι οι Kings? Ένας, δύο, τρεις. Οι Kings είναι, τι να πω, είναι ένα συγκρότημα που είμαστε εδώ και 3 χρόνια σχεδόν μαζί. Ξεκίνησε με το που με πας. Κάναμε στη συνέχεια, εντάξει, τα τραγούδια μας που τα έχει μάθει ο κόσμος, τα έχει αγκαλιάσει, πως τιμές μαγικές, το μπικίνι, το μοχίτο, το σύνεψέμα, τώρα βγάλαμε καινούριο. Το είπα το που με πας στην αρχή, ξέχασα κάποιο, το λίγο ακόμα, ναι. Πώς σας φαίνεται λοιπόν αυτό το χριστουγεννιάτικο τοπίο που αντικρίζουν τα ματάκια σας? Βεβαίως δεν ξέρω, ο Γιάννης θα τα ξέρει καλύτερα τα πράγματα, γιατί έχει έρθει αρκετές φορές στη Δράμα. Ναι, είχα έρθει ο μικρός, ήταν από, είναι μια υπέροχη πόλη και όλο αυτό το σκηνικό που ζούμε εδώ πέρα και με τα υπέροχα αρκουδάκια είναι παραμυθένιο και ανυπομονούμε να τραγουδήσουμε για τον κόσμο, για τους δραμινούς. Ανυπομονούμε. Λοιπόν, το Bikini ήταν ένα τραγούδι που έγινε σλόγγαν το καλοκαίρι, πολλά τα views, έτσι δεν είναι? Πάρα πολλά, γύρω στα 10 εκατομμύρια πλησιάζει τώρα. Ήταν μια πολύ ωραία ιδέα και χαρήκαμε πάρα πολύ που ο κόσμος τα αγκάλιασε, και μικρές ηλικίες και μεγάλες, και είμαστε πολύ ευτυχισμένοι γι' αυτό. Και το επόμενο καλοκαίρι θα βγάλουμε κάτι αντίστοιχο, να έχετε να χορεύετε. Λοιπόν, τα χτυπήματα στο YouTube είναι ένας τρόπος για να βλέπετε αν ένα τραγούδι έχει επιτυχία. Αυτό βέβαια δεν γινόταν στο παρελθόν, ήταν η πωλήση των δίσκων. Σας αρέσει αυτό που συμβαίνει τώρα, που αυτός είναι ένας τρόπος για να βλέπετε αν πάει καλά ένα τραγούδι? Ναι, μας αρέσει. Εντάξει, έχει αλλάξει τώρα η κατάσταση και προσαρμοζόμαστε σε αυτήν. Οπότε είναι όμως ένας πολύ ωραίος τρόπος να καταλαβαίνουμε και εμείς τι γίνεται, να παίρνουμε το feedback του κόσμου, τι συμβαίνει και πώς ανταποκρίνεται στα κομμάτια, στο αν τους αρέσει ή όχι κτλ. Τελευταία όμως μας παρουσιάσατε ένα τραγούδι πολύ ρομαντικό, έτσι με ένα βίντεο κλιπ πολύ νοσταλγικό. Ναι, είναι το Εδώ που μ' άφησες και είναι ένα μουσικό δράμα για εμάς. Μας αρέσει πάρα πολύ. Μιλάει για την αγάπη, πού μπορεί να φτάσει και τι μπορεί να κάνει. Οπότε ο κόσμος έχει αγκαλιάσει πάρα πολύ γρήγορα. Είναι 2 εβδομάδες στον αέρα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που και αυτό το τραγούδι αρέσει. Και θέλουμε να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που μας ακούει και μας προτιμάει σπίτι του, έξω. Τι να πούμε, ένα ευχαριστώ. Λοιπόν, οι Kings σε τι διαφωνούν, παιδιά? Είναι αγορευτικό το με τα αρκουδάκια. Σε τι? Σε διαφωνείτε μεταξύ μας? Διαφωνούμε όλη μέρα, αλλά για βλακίες άσχετες, καμία σχέση με τη μουσική, με τη δουλειά. Εσένα ως γυναίκα σε προσέχουν ή σε χορεύουν στο ταψί? Όχι, όχι. Με προσέχουν πάρα πολύ, αλλά πειραζόμαστε και πάρα πολύ μεταξύ μας. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι καθημερινό. Οπότε τα έχω όλα νομίζω. Έχω και το χιούμορ, έχω και την περιποίησή μου και τα πάντα. Δεν έχω παράπονο. Καινούριο τραγούδι έρχεται σύντομα? Μόλις βγήκε αυτό. Καινούριο τραγούδι δεν ξέρουμε αν θα βγάλουμε μέσα στους επόμενους μήνες, αλλά σίγουρα θα βγάλουμε δίσκο με καινούρια τραγούδια. Για βίντεο κλιπ δεν ξέρουμε, θα δούμε. Αλλά και έρχεται και το καλοκαίρι και θέλουμε να βγούμε με κάτι πολύ δυνατό που έχουμε ήδη στα σκαριά. Εδώ ο Τζι μας γράφει τα πάντα. Οπότε έρχονται εκπλήξεις έτσι κι αλλιώς. Τώρα θα είναι τραγούδι, θα είναι δίσκος, θα είναι κάτι άλλο, θα δείτε πολλά. Θα δείτε πολλά. Λοιπόν, πίσω μας είναι το συντριβάνι των ευχών, το βλέπετε? Ναι. Λοιπόν, αν ήταν να κάνετε μια ευχή και να ρίξετε ένα κέρμα, ποια θα ήταν αυτή? Δεν τις λέμε τις ευχές, εγώ τις ξέρω. Εγώ τις λέω τις ευχές. Υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο και αγάπη και ειρήνη και όλα αυτά που έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο κόσμος. Δεν σου δίνει έτσι το σκηνικό να πάρεις αφορμή να γράψεις κάποιο χριστουγεννιάτικο τραγούδι? Σίγουρα μου δίνει, και αν το ξέραμε ότι είναι τόσο όμορφα εδώ θα είχαμε γράψει πολλά. Αλλά σίγουρα είμαστε εδώ για να περάσουμε τέλεια σήμερα και να τραγουδήσουμε και χριστουγεννιάτικα και δικά μας τραγούδια και πάρα πολλά, και να περάσουμε πολύ όμορφα. Για πείτε, πώς θα περνάτε με τον Πάνο και Άμμο στο Club 20? Α, καταπληκτικά. Απόλαυση θα πληρώνει, όπως λέει και ο Πάνος. Απόλαυση, ναι. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραία. Το μαγαζί είναι, δόξα τω Θεώ, γεμάτο κάθε τριήμερο. Πάρα πολύ ωραία ανταπόκριση του κόσμου. Είναι από την αρχή του προγράμματος μέχρι το πρωί επάνω όλοι. Και το ευχαριστούμαστε και εμείς πάρα πολύ αυτό, εννοείται. Mm-hmm. Και ο κόσμος έρχεται και στο καμαρίνι και βέβαια βγάζουμε φωτογραφίες, μας γνωρίζει από κοντά. Κάτι που θαυμάζετε στο Πάνο και Άμμο? Εντάξει, είναι ένας τρομερός καλλιτέχνης αυτό που κάνει. Οπότε θαυμάζουμε όλο το πακέτο του. Και την επιλογή των τραγουδιών και τη σκηνική του παρουσία που είναι πολύ επικοινωνιακός. Και γενικότερα, όχι, χιονίζει. Τι έγινε, τι έγινε? Θα τα βγάλω τα γυαλιά για να το ευχαριστηθώ. Τι να πούμε, φέραμε τα χιόνια στη Δράμα και θέλω να ευχηθούμε στον Πάνο και Άμμο χαρά Χριστούγεννα, αν μας δει από εδώ, και χρόνια πολλά.
Λοιπόν, τα Χριστούγεννα λένε ότι είναι η μεγαλύτερη γιορτή αγάπης. Ευχές για τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ό,τι είπαμε. Υγεία, αγάπη, ευτυχία και ειρήνη πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Και... Όχι, συγγνώμη. Ήθελα να βγάλω. Ο Άι Βασίλης θα έρθει. Ο Άι Βασίλης έρχεται κάθε χρόνο. Πιο πολύ το χρειάζονται τα παιδιά να περνάνε όμορφα και να χαμογελάνε. Γιατί είναι γιορτές είναι για τα παιδάκια περισσότερο και είναι καλά και για εμάς τους μεγάλους. Αλλά το ευχαριστούμε περισσότερο. Οπότε εύχομαι πάρα πολύ να είναι όλοι χαρούμενοι, να χαμογελάνε και ας είναι δύσκολες οι μέρες και να εκμεταλλευτούν από τον υπέροχο χώρο που είναι εδώ σήμερα που έχουμε έρθει στην Ονειρούπολη. Και καλές γιορτές και καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά. Τι άλλο να πω, δεν ξέρω. Με τη σειρά μου να ευχηθώ. Εύχομαι και σε αυτούς που πιστεύουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων και σε αυτούς που δεν πιστεύουν στο πνεύμα των Χριστουγέννων να εκμεταλλευτούν τη χαρμοσύνη των ημερών και να περάσουν όμορφα και να βοηθάνε τους συνανθρώπους τους και υγεία. Υγεία πάνω απ' όλα.